Πώς που να πείτε Κίμηνο, στο σπίτι σας. Μπορούμε να πούμε τα πάντα εδώ στο Κίμηνο, από μαγειρευτά. Έχουμε και κρέπες σπιτικές, τα κανελόνια μας που είναι πολύ νόστιμα, ψητά της ώρας. Η βάση μας είναι ελληνική κουζίνα. Προσπαθούμε τα προϊόντα μας πάντα να είναι φρέσκα και τις τιμές μας να είναι λίγο προσιτές για τους φοιτητές και για τον απλό κόσμο. Τι ζητάνε περισσότερο στο Κίμηνο? Πιστεύω τα κανελόνια είναι νούμερο ένα, αλλά εντάξει, είναι και άλλα φαγητά. Όπως φαίνεται, το κοτόπουλο αλλά κρέμ. Το γιουβετσάκι είναι πολύ καλό. Και μετά πάμε στα ψητά. Μπιφτέκι κοτόπουλο, μπιφτέκι μοσχαρίσιο. Σνίτσελ είναι πολύ καλό και μακαρόνια με κύμα πάρα πολύ. Γιατί έχει γίνει τόσο αγαπητό το Κίμηνο? Το ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια. Το δουλέψαμε οικογενειακά, με αγάπη, καθαριότητα, τα προϊόντα μας τα προσέχουμε. Επίσης, οι μερίδες να είναι καλές, να είναι περιποιημένες, να μένει ευχαριστημένος ο πελάτης. Ποιες ώρες και ποιες μέρες μπορούμε να φάμε στο Κίμηνο? Εμείς ξεκινάμε την εργασία από το πρωί φυσικά. Ωράριο λειτουργίας που είναι έτοιμα τα φαγητά είναι 11 με 8 το απόγευμα και καθημερινά και Σαββατοκύριακο. Είμαστε ανοιχτά για τον κόσμο. Το ότι μπορούμε να φάμε για ένα μήνα διαφορετικά φαγητά, για εξήγησε μου λιγάκι όλη αυτή τη διαδικασία πώς γίνεται. Βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά τους εργένιδες, αυτούς που εργάζονται καθημερινά, τους φοιτητές φυσικά. Είναι πολύ οικονομικό, είναι 25 γεύματα το μήνα, γύρω στα 20 με 24 φαγητά την ημέρα. Όπου και να είναι, όπου και να βρίσκεται, το στέλνουμε εμείς στο σπίτι. Όσο που να πείτε Κίμηνο. Τι είναι το Α και το Μέγα στο Κίμηνο που το έχει κάνει τόσο αγαπητό? Τα ωραία φαγητά, επικοινωνία με τον κόσμο. Προσπαθούμε το καλύτερο και εμείς εδώ με τα καλύτερα φαγητά, η ποιότητα, καθαριότητα, τα πάντα. Θα μου πείτε λίγο πώς διαλέγετε τα φαγητά, κάθε μέρα είναι διαφορετικά? Σίγουρα διαφορετικά, αναλόγως και με τον κόσμο. Λένε στο τηλέφωνο, θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο και προσπαθούμε και εμείς να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο όσο μπορούμε το καλύτερο. Σας περιμένουμε στην Πάτρα, ώστε να πείτε Κίμηνο. Γεια σας.